Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η πρώτη αποτίμηση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Ανοίγει το ακαθόδες ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Διαφώνησαν και πάλι για το Κυπριακό. Συμφώνησαν για συνεργασίες στο μεταναστευτικό. Θετικό το κλίμα, αλλά δεν έχουμε αυταπάτες, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Action 24. Debate με διάλογο αλλά και προσωπικές επιθέσεις. Όλοι εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη για τα πεπραγμένα στο Πασόκ. Οι δεσμεύσεις των υποψηφίων για την επόμενη μέρα στη Χαριλάου Τρικούπη. Οι νικητές και οι χαμένοι. Όλο το παρασκήνιο. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό της 14χρονης στη Γλυφάδα. Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται το θύμα, σύμφωνα με τον δικηγόρο. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, στα social media. Νέα επίθεση μαθητών. Σε 12χρονο με μαχαίρι μέσα σε σχολείο στην Ερμιόνη. Μάχη Κάμαλα Χάρις Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν 5 εβδομάδες πριν ανοίξουν οι κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 6 μονάδες μπροστά η Χάρις έναντι του Τραμπ, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Reuters. Το θετικό κλίμα των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων επαναβεβαίωσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση που είχαν στη Νέα Υόρκη. Οι δύο ηγέτες έδωσαν εντολή στους δύο υπουργούς εξωτερικών να ανοίξουν το ακαθόδες ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στη συνάντηση που θα έχουν στην Αθήνα. Διαφώνησαν για το Κυπριακό, αλλά συμφώνησαν στην καλύτερη συνεργασία για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο Action 24, αναφέρθηκε στη θετική αποτίμηση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, σημειώνοντας πως δεν θα πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Το καλό κλίμα στο πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στη διατήρηση της συνεργασίας, αποτιμώντας τις μέχρι σήμερα συμφωνίες στο πλαίσιο του ελληνοτουρκικού διαλόγου, ορίζοντας παράλληλα το χρονοδιάγραμμα των επόμενων μηνών, αρχής γενομένης με τις συναντήσεις σε υπουργικό επίπεδο και το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο στην Τουρκία. Ο εκμηδενισμός των παραβιάσεων είναι ένα από τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι αύριο το πρωί θα περάσουμε στην επόμενη φάση ή στη μεθεπόμενη φάση, η απάντηση είναι πως είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν απαντάμε, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είμαστε εκεί ακόμα. Ούτε έχουμε αυταπάτωση ότι επειδή βρέθηκαν 6 φορές οι δύο ηγέτες την 7η, την 8η. Άρα αυτό που πιστεύετε θέλει χρόνο, θα πρέπει λοιπόν να. Θέλει χρόνο. Θετικά αποτιμά τη συνάντηση και η Άγκυρα, σημειώνοντας ότι εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακά αλλά και παγκόσμια θέματα. Τουρκία και Ελλάδα μπορούν να προχωρήσουν με βήματα αυτοπεποίθησης προς το μέλλον στη βάση της καλής γειτονίας. Η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών θα ωφελήσει και τις δύο χώρες. Radarda vurayım mı diyor o konuşmaları. Oradan buraya gelmemiz çok çok iyi. Zaten bu Atina-Ankara hattında bir süre iletişim açık. Την ίδια στιγμή, με τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης να αποτελούν πυλώνες της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν ανάψαν το πράσινο φως για τη λεγόμενη βαριά ατζέντα. Οι δύο ηγέτες έδωσαν την εντολή στους υπουργούς εξωτερικών να διερευνήσουν το έδαφος για το κατά πόσον υπάρχουν πρόσφορες συνθήκες για να εκκινήσουν οι συζητήσεις σχετικά με την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός έθεσε στον Πρόεδρο της Τουρκίας τις πάγιες θέσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό υπό την ηγεσία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η θέση μας δεν έχει αλλάξει, είναι πάγια και σταθερή. Πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στον διάλογο στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε και το μεταναστευτικό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών στην εξάθωση των δικτύων των διακινητών από τα τουρκικά παράλια. Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν κρίθηκε σημαντική από την τουρκική πλευρά, κάτι το οποίο ανακοινώθηκε και από την τουρκική προεδρία. Νίκο Νανούρη, πώς αποτιμά λοιπόν η Άγκυρα τη συνάντηση των δύο ηγετών? Σίγουρα βάζει θετικό πρόσημο η Ιωάννα στη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο χθες στη Νέα Υόρκη.
Αυτό φάνηκε βεβαίως και από την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η τουρκική προεδρία, όπου ουσιαστικά ανέφερε ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών να ενισχύσουν το διάλογο και να κινούνται σύμφωνα με το γράμμα της διακήρυξης των Αθηνών. Μια επισήμανση της διακήρυξης των Αθηνών που δεν την είχαμε δει στην προηγούμενη ενημέρωση της τουρκικής προεδρίας, την προηγούμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τάγκη Περντογάν στην Ουάσιγκτον κατά την περίοδο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ. Σε ίδιο μήκος κύματος μπορούμε να πούμε, Ιωάννα, κινούνται και τα περισσότερα τουρκικά μέσα ενημέρωση σήμερα. Την κρίνουν σημαντική τη συνάντηση, σημαντική για το γεγονός ότι είναι η έκτη συνάντηση μέσα σε 15 μήνες που οι δύο ηγέτες συνεχίζουν να συζητάνε. Είχαμε περάσει άλλωστε, όπως επιμένω, χαρακτηριστικά περίοδους όπου οι δύο χώρες βρέθηκαν στα πρόθυρα σύγκρουσης. Οπότε θεωρούν ότι είναι ένα σημαντικό γεγονός. Άλλοι εδώ θεωρούν ότι το μήνυμα που έστειλε ο Ταγκί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ότι δηλαδή θέλει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως μια περιοχή ηρεμίας και ευημερίας, φαίνεται πως αυτό, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ήταν ένα μήνυμα και προς την Ελλάδα. Και βεβαίως, Ιωάννα, προβάλλεται και η σύσταση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα, που όπως έγινε γνωστό, θα γίνει στις αρχές του νέου έτους, το 2025. Νίκο, ο τουρκικός τύπος τι αναφέρει σήμερα για την πρόκληση του Τούρκου Προέδρου όσον αφορά στο Κυπριακό? Είναι ένα θέμα το οποίο προβάλλεται ιδιαίτερα, Ιωάννα, σήμερα. Το θεωρούν ως ένα κομμάτι της ιστορικής, όπως τη χαρακτηρίζουν ομιλία του Ταγκί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προβάλλεται κάτω ακριβώς από τις επιθέσεις που έκανε ο Τούρκος Πρόεδρος προς το Ισραήλ. Είναι μια ουσιαστικά. Επιδοκιμάζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση σήμερα την αδιάλακτη στάση του Ταγκί Περντογάν, την οποία είχε διαρρεύσει άλλωστε ότι αυτή θα είναι η στάση του, δηλαδή ότι η μόνη λύση για το Κυπριακό είναι τα δύο κράτη και κανένα μοντέλο ομοσπονδιοποίησης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, κάλεσε μάλιστα χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει αν μέσα το ψευτοκράτος και να συνάψει διπλωματικές, οικονομικές και πολιτικές σχέσεις μαζί του. Να σου πω ότι ο Ταγκί Περντογάν, και είναι κάτι το οποίο προβάλλουν και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, είχε συνάντηση και με τον Αντώνιο Κουτέρες, mm-hmm. τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπου ουσιαστικά του διεμήνησε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συζητήσει όσον αφορά την επίλυση του Κυπριακού με όλα τα μέρη στο τραπέζι υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται στο τραπέζι καμία λύση ομοσπονδιακού κράτους. Ήταν ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ θα ανακοινώσει αύριο ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος παρευρέθηκε σε εκδήλωση στην οποία βραβεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας και είχαν θερμό εναγκαλισμό. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άφησε εχμές για τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως δεν θα πρέπει να λησμονούμε από που ερχόμαστε, γιατί αλλιώς θα χάσουμε τελείως την πηξίδα μας. Μια ζεστή χειραψία. Ο εναγκαλισμός και ο ασπασμός του Αλέξη Τσίπρα με τον Σωκράτη Φάμελο ήταν αρκετά για να ερμηνευτούν ως έμεση στήριξη του πρώην Πρωθυπουργού προς το Θεσσαλονικιό βουλευτή στην κούρσα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή, ο πρώην Πρωθυπουργός φρόντισε να ρίξει τα καρφιά του προς την πλευρά του Στέφανου Κασελάκη με μια ιστορική αναφορά. Είναι σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας, να μην λησμονούμε από πού ερχόμαστε, γιατί αλλιώς θα χάσουμε τελείως την πηξίδα για το που θα πάμε. Ο Σωκράτης Φάμελος, που αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του την Πέμπτη, έφτασε στην Τεχνόπολη συνοδευόμενος από δύο βουλευτές της ομάδας των 87, τους Διονύση Καλαματιανό και Χρήστο Γιαννούλη, αλλά και από τη Ρένα Δούρου, στέλνοντας ενωτικό μήνυμα. Από τη βράβευση του Αλέξη Τσίπρα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Νίκος Παπάς, δείχνοντας πως ο πάγος στη σχέση των δύο ανδρών έχει αρχίσει να αλλιώνει. Αρνούνται να εμπιστευτούν κάθε κήρυκα που θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί ανέξοδα και βροντερά την οργή τους, βυθίζοντας το δημόσιο διάλογο βαθύτερα στην τοξικότητα και το βούλιο. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα της Κουμουντούρου, εν αναμονή της ανακοίνωσης της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασελάκη. Αν υπάρχει περίπτωση ή πιθανότητα ο Στέφανος Κασελάκης να εκλεγεί στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα φύγω. Δεν έχω καμία σχέση, απολύτως καμία, ούτε πολιτική, ούτε πολιτισμική. Στο ΣΥΡΙΖΑ ο διάλογος έχει ξεφύγει και πολλές φορές οι αντιπαραθέσεις γίνονται με προσωπικούς χαρακτηρισμούς, ενίοτε μειωτικούς, πράγμα που δημιουργεί μια απίστευτη τοξικότητα. Ο Παύλος Πολάκης θα ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία από τη γενέτειρά του, τα Χανιά, την Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου.
που βρέθηκαν χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας και ο Στέφανος Κασελάκης. Θα μας πει τώρα ο Αντώνης Γκιώκας. Αντώνη, ο ένας ήταν σε εστιατόριο και ο άλλος στο Ηρώδιο. Ποια συνέχεια έχει χθεσινή βραδία, Ιωάννα, αφού ολοκληρώθηκε η βράβευση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και η τοποθέτησή του προφανώς στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μετά, παρέα με τον κύριο Αλέκο Φλαμπουράρη και τη σύζυγό του, ανηφόρησε προς γνωστό στέκι, όπου πάνε πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στο Παγκράτη, εστιατόριο, όπου εκεί έφαγε μαζί με τον αλλότε στενό του συνεργάτη. Σε διπλανό τραπέζι είδαμε τον Σοκράτη Φάμελο. Ακριβώς, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο κύριος Φάμελος ήταν και αυτός στην Τεχνόπολη. Λίγο αργότερα, με ένα φίλο του, βρέθηκε σε απόσταση λίγων μέτρων στο ίδιο εστιατόριο με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Από τη μεριά του, λοιπόν, ο τέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, που δεν έχει ακόμα ανακοινώσει και δεν ξέρουμε και το πότε ακριβώς θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, επέλεξε να πάει στο Ηρώδιο, συνοδεύονταν από τον σύζυγό του και από την κυρία Κυριακή Μάλαμα, την αρμόδια τομεάρχη και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όμως λίγη ώρα νωρίτερα βρίσκονταν στην Τεχνόπολη στη βράβευση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Υψηλοί τόνοι και αντιπαραθέσεις μεταξύ των υποψηφίων κυριάρχησαν στην τηλεμαχία στο ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο επίκεντρο των επιθέσεων, κυρίως από τον Χάρη Δούκα, με τον οποίο συγκρούστηκε ανοιχτά. Κριτική δέχτηκε η Άννα Διαμαντοπούλου για την απουσία της τα τελευταία χρόνια από το ΠΑΣΟΚ. Ο Παύλος Γερουλάνος υποστήριξε πως ο νέος πρόεδρος θα πρέπει να είναι κοινοβουλευτικός, ενώ η Νάντια Γιανακοπούλου έβαλε εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως και ο Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος όμως έβαλε στο στόχαστρό του και τον Χάρη Δούκα. Συνεργασίες. Σκηνικό όλοι εναντίον όλων. Κυριάρχησε στη τηλεμαχία των έξι διεκδικητών του προεδρικού θόκου του ΠΑΣΟΚ. Τα μαχαίρια βγήκαν από τα εσωκομματικά θικάρια, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναχαιτίζει τις πολλαπλές επιθέσεις, καρφώνοντας ταυτοχρόνως στο Χάρη Δούκα. Ακούω πολλές φορές και λες για να δικαιολογήσεις τα δύο καρπούζια σε μια μασχάλια. Πότε για το Βίλι Μπραντ, πότε για το Μιτεράν, πότε για το Σιράκ, πότε για τον Ερντογάν. Δεν είσαι Μιτεράν και ευτυχώς για όλους εμάς δεν είσαι ούτε Ερντογάν. Κάνουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες όλοι μαζί και δεν ταυτίζουμε ποτέ με ανθρώπους από τη γείτονα χώρα και από καθεστώτα. Νομίζω ότι αυτό που έκανε σήμερα είναι απρέπεια. Εσύ το έχεις κάνει. Ο Χάρης Δούκας δέχθηκε συνεχείς πλαγιοκοπήσεις για το διπλό ρόλο στον οποίο στοχεύει. Ενώ οι αντιπαλοί του το καταλογίζουν ασάφεια όσον αφορά στις απαντήσεις για τα εθνικά ζητήματα. Εγώ δεν είμαι γεφυρατζής ούτε προς τη δεξιά ούτε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Συνέχισα λοιπόν την πολιτική αυτονομία, την ενότητα και την ανανέωση. Και μου κάνει εντύπωση πως εσύ, ο πιο ευνοημένος αυτής μου της στρατηγικής, πραγματικά υποτιμάς όλα αυτά τα πράγματα. Τι δεν μου αρέσουν οι διατυπώσεις ευνοημένος και μη ευνοημένος, έχω παλέψει. Μήπως τελικά εσύ ήσουν που άλλα έλεγες 7 παρά 5 και άλλα 7 και 5. Αυτή τη στιγμή δεν λες την αλήθεια στους πολίτες της Δημοκρατικής Παράταξης. Λέω πάντα την αλήθεια και λέω αυτό που πιστεύω και αυτό που λέει η καρδιά μου. Ο Παύλος Γερουλάνος επιτέθηκε στην Άννα Διαμαντοπούλου για τις αποστάσεις που είχε πάρει από το ΠΑΣΟΚ, ενώ η ίδια επιχείρησε να βγάλει στη σέντρα τον Δήμαρχο Αθηναίων. Εδώ όμως δεν ήσουν εκεί. Θα σου πω, είναι τρεις εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε τη δυνατότητα και πόσες ευρωεκλογές να δώσουμε σημαντικές μάχες. Εμείς τις δίναμε. Μάλιστα. Πού ήσουν? Άλλοι φύγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι κάνανε άλλο κόμμα, άλλοι πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, εγώ είμαι στην παράταξη σταθερά. Αναφέρεσαι στο όσον αφορά τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης για το πολιτικό παράδειγμα που έχετε στο Δήμο Αθηναίων, δηλαδή για τη συνεργασία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ανταρσία. Δεν είπα ποτέ ότι η συνεργασία ήταν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ανταρσία και είναι βαθιά προσβλητικό αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι στο Δήμο Αθηναίων υπάρχουν δικές σου απόψεις, οι οποίες δεν είναι απόψεις ΠΑΣΟΚ. Γιατί η ΔΕΗ θέση μου είναι θέση ΠΑΣΟΚ, γιατί ήμουν γραμματέας στον τομέα ενέργειας, όταν εσύ δεν ήσουν στο ΠΑΣΟΚ. Σφοδρή υπήρξε αντιπαράθεση και μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Μιχάλη Κατρίνη. Αισθάνεσαι την ανάγκη να κάνεις την αυτοκριτική σου απευθυνόμενη στους πολίτες που αντιτάχθηκαν και έστελαν μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη? Διαστρεβλώνεται συνειδητά τις θέσεις μου με συνεχείς επιθέσεις εναντίον μου. Σταθερά στο στόχαστρο της Νάντιας Γιανακοπούλου βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτός αν έχετε αυτοανακηρυχτεί από μόνος σας για κάποιο λόγο αυτοκλήτως ότι είστε ο υπερασπιστής του ΠΑΣΟΚ και όλοι οι άλλοι με την πορεία μας, με τους αγώνες μας δεν είμαστε. Ο χρόνος για την πρώτη κάλπη μετρά αντιστρόφως καθώς απομένουν μόλις 10 ημέρες.
Συνεχείς επαφές έχουν υπουργοί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά από εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ζήτησε από όλα τα κυβερνητικά στελέχη να ανοίξουν τις πόρτες των γραφείων τους. Ήδη η Νίκη Κεραμέως είδε στη Βουλή τα γαλάζια στελέχη, ανάλογη κίνηση έκανε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Άξιον 24, υποστήριξε πως θα πρέπει οι υπουργοί να δίνουν απαντήσεις στις ερωτήσεις των βουλευτών. Ξεκάθαρα μηνύματα προς τους υπουργούς αλλά και στους βουλευτές να αποκτήσουν κοινό βηματισμό στη στήριξη του κυβερνητικού έργου, στέλνει το Μέγαρο Μαξίμου. Ειδικά προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, η εντολή Μητσοτάκη είναι να αλλάξουν άρδιν το κλίμα που υπάρχει για κάποια από αυτά μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σε αυτή την καρέκλα, όλοι μας είμαστε προσωρινοί. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι είναι υποχρέωση, δεν είναι δυνατότητα να ακούμε την κάθε ερώτηση, να ακούμε το κάθε παράπονο και όταν έχουμε το χρόνο, το συντομότερο δυνατό, και ο κ. Χατζηδάκης το έκανε σε λίγες ημέρες, να απαντάμε με στοιχεία. Και ναι, η απάντηση που δόθηκε δείχνει ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και περιμένουμε και τις επόμενες ερωτήσεις, οι οποίες, το ξαναλέω, είναι 6.300 από το 19 μέχρι σήμερα. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρακολουθεί στενά την υλοποίηση της εντολής του, ήδη έχουν αρχίσει στη Βουλή οι επαφές ομάδων βουλευτών με υπουργούς που έχουν καταθέσει ή προετοιμάζουν νομοσχέδια. Τη σκυτάλη από τον Γιώργο Φλωρίδη πήρε η Νίκη Κεραμέως σε μια συνάντηση κατά την οποία δεν έλειπαν τα παράπονα. Το προσεχές διάστημα έχουν προγραμματιστεί αντίστοιχα ραντεβού εντός Βουλής με τους Τάκη Θεοδωρικάκο, Θοδωρή Λιβάνιο και Κώστα Τσιάρα. Πλήρως διαχωρισμένη ερώτηση αυτή. Τον 11. Ναι, από αυτό το θέμα με τον κύριο Σάλμα. Καμία σχέση. Mm-hmm. Και μάλιστα για να δείτε πόσο καμία σχέση. Εκείνοι που έκριναν στο πειθαρχικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Επιτροπής Διοντολογίας ήτανε 2 εκ των 11 που έκριναν τον κύριο Σαλμά. Οι συναντήσεις πάντως πραγματοποιούνται και σε πιο χαλαρό σκηνικό με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να έχει προσκαλέσει εντός της ημέρας βουλευτές στην Αθηναϊκή Λέσχη. Ενώ και ο Υπουργός Παιδείας θα γευματίσει με μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας σε γνωστό στέκι των Αθηνών. Και λόγω φιλικών σχέσεων με τους υπόλοιπους συναδέλφους δεν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Βέβαια, σε συζητήσεις με άλλους συναδέλφους έχω ακούσει ότι υπάρχουν τηλέφωνα τα οποία είναι αναπάντητα. Μετά την επιστροφή του από την Αμερική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του Μεγάρου Μαξίμου για να συναντηθεί με τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Περνάμε στον άγριο ξυλοδαρμό της 14χρονης στη Γλυφάδα που μας έχει σοκάρει όλους. Μου έριξε γροθιά, μάτωσε η μύτη μου, έπεσα κάτω, είπε το κορίτσι στους αστυνομικούς. Είδα τις δύο συμμαθήτριές μου, οι οποίες άρχισαν να με βρίζουν και να με απειλούν, ήταν τα πρώτα της λόγια. Η μαθήτρια προσπαθεί να ηρεμήσει και να συνέλθει από όλα όσα έζησε. Το παιδί είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας, στο Άξιον 24. Ενώ, όπως τονίζει, το σχολείο της Βούλας έχει κινήσει όλες τις διαδικασίες προκειμένου να αποβληθούν οι δύο μαθήτριες που έδιραν το κορίτσι, ώστε να καταφέρει 14χρονη να επιστρέψει στα Θρανία. Σοκάρουν τα πρώτα λόγια της 14χρονης στους αστυνομικούς μετά τη βάναυση κακοποίησή της από την Αγέλη των 30 εφήβων. Άρχισαν να με βρίζουν και να με απειλούν. Με πέταξαν κάτω. Άρχισαν να με κλωτσάνε πολύ δυνατά. Δεν σταματούσαν. Τότε η μία μου έριξε γροθιά. Μάτωσε η μύτη μου, έπεσα κάτω. Κάποια στιγμή μου είπαν: θα σου κάψουμε τα μαλλιά. Ένας ενήλικας μπήκε στη μέση να με βοηθήσει. Εκτός από τις δύο συμμαθήτριές της, στην επίθεση, όπως είπε η 14χρονη στους αστυνομικούς, συμμετείχε και μία 16χρονη, η οποία και της κατάφερε τα περισσότερα χτυπήματα. Η 16χρονη ήταν εκείνη που με χτύπησε με μπουνιά στο πρόσωπο και με έριξε κάτω. Συνέχισε να με χτυπάει και να με τραβάει από τα μαλλιά. Γύρω μας υπήρχαν κι άλλοι που δεν έκαναν το παραμικρό για να τη σταματήσουν. Το ανήλικο κορίτσι βρίσκεται, όπως λέει ο δικηγόρος της οικογένειας, στο Άξιον 24, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Σε τρομερά άσχημη κατάσταση. Με φόβο, με ψυχολογική, ψυχιατρική υποστήριξη, το ίδιο η μητέρα, αλλά κυρίως φόβο. Τι θα γίνει μετά? Ευτυχώς. Αυτό το λέγαμε πριν, κύριε Γερακέ. Γιατί λέτε ευτυχώς ζει, κύριε Γερακέ? Διότι ένα χτύπημα στο σηκώτη ή στον σπλήνα παίρνει εσωτερική αιμορραγία και δεν προλαβαίνει να πάει στο νοσοκομείο. Μάλιστα, η 14χρονη, τρεις ημέρες μετά την επίθεση, φοβάται να επιστρέψει στο σχολείο, καθώς εκεί παραμένουν και φοιτούν οι δύο συμμαθητριές της που την ξυλοκόπησαν το βράδυ του Σαββάτου. Ήδη φροντίζουν να τακτοποιηθεί διοικητικά το θέμα με τα κορίτσια που έκαναν την επίθεση, που ανήκουν στο σχολείο. Ακόμα και αν το επέτρεπε η υγεία, δεν θα μπορούσε η ψυχική της κατάσταση να της επιτρέψει να πάει να βλέπει και να κάθονται μαζί με το
με αυτούς που τις επιτέθησαν. Ο θήτης θα αλλάξει, θα υπάρχει σχολική αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Οι γονείς της 14χρονης καταγγέλουν ότι η επίθεση ήταν προμελετημένη, ενώ δεν αποκλείεται να εμπλέκονται περισσότερα άτομα από όσα αρχικά υπολογίζονταν. Από ό,τι βλέπουμε από το βίντεο, έχουν γίνει και αυτεπάγγελτα αδικήματα τα οποία χρήζουν διερεύνηση εισαγγελική. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν όλα τα μέλη που συμμετείχαν στο άγριο επεισόδιο. Μέχρι τώρα για το περιστατικό έχουν γίνει 2 συλλήψεις ανήλικων μαθητών και των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ αναζητούν και μία ακόμη μαθήτρια που φέρεται να γνωρίζει πολεμικές τέχνες. Υπάρχει μία κλειστή ομάδα σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, όποιο και να είναι αυτό, και από εκεί κανονίζεται το πού θα βρεθούν και τι θα κάνουν. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που αναλύουν αξιωματικοί της αστυνομίας, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι δεκάδες έφηβοι παρακολουθούσαν ατάραχοι τον ξυλοδαρμό της 14χρονης. Αυτή η απάθεια όμως είναι και σύμπτωμα μιας κοινωνίας που βλέπετε ότι χάνει τη συνοχή της. Η υπόθεση παραμένει στο αστυνομικό τμήμα Γλυφάδας, όπου οι άνδρες της ασφάλειας προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλο το προανακριτικό υλικό. Στο στόχαστρο τώρα των αρχών είναι τα social media των ανηλίκων, ώστε να ταυτοποιηθούν όσοι συμμετείχαν στον βάναυσο ξυλοδαρμό της 14χρονης, Σπύρο Αλεξανδρή. Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για έναν ομαδικό ξυλοδαρμό, ο οποίος συντονίστηκε μέσα από κλειστό group chat στα social media που συμμετείχαν όσοι είχαν εμπλοκή στο συμβάν. Και στη συνέχεια υπήρξαν κάποιοι που κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα, παραμένοντας αμέτωχοι μπροστά σε αυτό το θέαμα. Έχουν προβεί αρχές μέχρι τώρα σε 2 συλλήψεις 2 14χρονων κοριτσιών, ενώ έχει ταυτοποιηθεί μία 16χρονη, η οποία φέρεται να τις πέρασε τα πιο κέρια, τα πιο επαγγελματικά, όπως λένε, χτυπήματα. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, της πέρασε χτυπήματα καρατέκα, στοχευμένα για να την αφήσει ανέστητη. Τώρα οι αρχές ξεψαχνίζουν τα 2 κινητά τηλέφωνα που έχουν στην κατοχή τους, προκειμένου να βρουν ποιοι συμμετείχαν σε αυτή την κλειστή συνομιλία. Ποιος ήταν ο συντονιστής αυτής της συνομιλίας, ποιοι βρέθηκαν εδώ το βράδυ του Σαββάτου, την μοιραία αυτή νύχτα, και ποιοι είχαν ενεργό συμμετοχή στο συμβάν της επίθεσης. Η 14χρονη παραμένει σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και με τα σωματικά τραύματα, με μόλοπες σε όλο της το σώμα. Δεν αναμένεται να επιστρέψει σύντομα πίσω στην τάξη, όπου βρίσκονται οι εκβιαστές της ακόμη. Αναμένεται βέβαια αυτοί να απομακρυνθούν, να πάνε σε άλλο σχολείο. Μέσα λοιπόν από τα κοινωνικά δίκτυα, από τις συνομιλίες, από τις επαφές, τις τηλεφωνικές συνομιλίες, από τα κινητά, αναμένεται να βρεθούν και να ταυτοποιηθούν οι δράστες, τόσο αυτής όσο και προηγούμενων επιθέσεων σε βάρος της 14χρονης. Και ποιοι ήταν εκεί μαζεμένοι, 20-30 άτομα, και κοίταζαν με τόση απάθεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Τα περιστατικά βίας μεταξύ μικρών παιδιών είναι δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, καθημερινό φαινόμενο και έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Στην Ερμιόνη, 2 17χρονοι επιτέθηκαν σε 12χρονο και τον ξύρισαν με φαλτσέτα, ενώ στη Μεταμόρφωση ένας 16χρονος δέχτηκε επίθεση από ανήλικο σε πάρκο. Σύνδεση με τον Γιώργο Μαρκόπουλο και την Βασιλεία Μανοπούλου για να μας δώσουν το ρεπορτάζ. Γιώργο, ξεκινάω με εσένα. Επιτέθηκαν στον 12χρονο για 2 ευρώ. Όντως έτσι είναι, η Ιωάννα. Με ραγδαίους ρυθμούς αυξάνονται τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας μεταξύ των ανηλίκων. Με πιο πρόσφατο αυτό που είπαμε πριν από λίγο, το σοβαρό συμβάν στην Ερμιόνη, στην Αργολίδα. Που πέρα από έντονης μορφής bullying, να πούμε ότι επεκτάθηκε το γεγονός και σε μια αχαρακτήριστη και πρωτοφανής πράξη επίδειξης ανδρισμού. Θα έλεγα ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 χθες το πρωί, στο προάβλιο του σχολείου, σε διάλειμμα, όταν οι δύο 17χρονοι επιτέθηκαν φραστικά στον 12χρονο μαθητή της πρώτης γυμνασίου. Στην συνέχεια ήταν λεκτική η επίθεση, αλλά αυτό επεκτάθηκε βγάζοντας ο ένας από τους δύο μια φαλτσέτα από την τσέπη του, κολλώντας τη στο πρόσωπο του παιδιού και ξυρίζοντας το χνουδάκι, έτσι που υπάρχει σε αυτή την ηλικία, στο πρόσωπό του. Αυτό όμως δεν τους έφτανε, σε αυτούς τους δύο, έτσι ας μου επιτραπεί η έκφραση, νταΐδες. Συνέχισαν την πράξη τους, αρπάζοντας βία από την τσέπη του 2 ευρώ. Σαν να μην συνέβαινε τίποτα, πήγαν στην αίθουσα και συνέχισαν κανονικά το μάθημά τους. Μετά από καταγγελία λοιπόν των γονιών του παιδιού στην αστυνομία, οι δύο ανήλικοι δράστες συνελήφθησαν μαζί και οι γονείς τους, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το αστυνομικό τμήμα Ερμιονίδας, όπως και η έρευνα, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως. Τώρα, Βασιλεία, τι έγινε στη Μεταμόρφωση? Ανήλικος γρονθοκόπησε 16χρονο σε κεφάλι και πλευρά.
Ραντεβού μέσω των social media φαίνεται να έδωσαν η Ιωάννα, η ανήλικη ηλικίας 16 και 17 ετών, εδώ στη συμβολή της οδού Πάρνηθος και Λεωφόρο Στατοίου, στο πάρκο το οποίο βρισκόμαστε τώρα, για να λύσουν τις διαφορές τους λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Όπως καταγγέλει ο πατέρας του 16χρονου, χτύπησαν το γιο του με γροθιές στο κεφάλι και στα πλευρά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Τώρα κλειδί για τους αστυνομικούς θα είναι οι καταθέσεις των παιδιών, οι οποίοι θα διελευκάνουν τα αίτια του άγριου αυτού επεισοδίου. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, έχει συλληφθεί ο 17χρονος, ο οποίος φέρεται να έριξε πρώτος γροθιά στο 16χρονο θύμα, ενώ όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις και σύμφωνα με την νομοθεσία, αναμένεται να συλληφθούν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Θέλει πολλή δουλειά από το σπίτι. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Επιχείρηση έκανε, κυρίες και κύριοι, αστυνομία στις 5 τα ξημερώματα στο διατηρηταίο κτίριο, όπου στεγαζόταν επί σειρά ετών η κατάληψη με την ονομασία Λιμπερτάρια στη Λεωφόρο Στρατού στη Θεσσαλονίκη. Εκενώνοντας το κτίσμα, έγιναν συλλήψεις, Ανδρονίκη Ζαφυρίου? Έγιναν και συγκεκριμένα 4 συλληψιών. Όλα ξεκίνησαν χθες το βράδυ, όταν περίπου 80 άτομα μπήκαν στο χώρο που υπήρχε η κατάληψη Λιμπερτάρια, εκφράζοντας συνθήματα κατά της αστυνομίας. Στη συνέχεια, λοιπόν, σήμερα τα ξημερώματα, στις 5 η ώρα περίπου συγκεκριμένα, η αστυνομία πραγματοποίησε επέμβαση, προχώρησε μάλιστα σε προσαγωγές κάποιων ατόμων, έκανε προσαγωγές και χθες το βράδυ πέριξ του κτηρίου. Συνολικά έγιναν 19 προσαγωγές, από τις οποίες υπήρξαν 4 συλλήψεις. Και αφορά για άτομα ηλικιών 24 μέχρι 29 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ενός για τη παράβαση του νόμου περιόπλων, ενώ για τους άλλους 3 στην ίδια ακριβώς παράβαση, επιπλέον του νόμου προστασίας αρχαιοτήτων, αλλά και τη διατάρρευση κοινή ειρήνη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι συγκεκριμένη το συγκεκριμένο κτίριο είχε κλειστεί από την αστυνομία τέλη Αυγούστου, καθώς ξανά άτομα είχαν επιχειρήσει να μπουν μέσα στο κτίριο. Μεταφέρθηκαν λοιπόν σήμερα στον εισαγγελέα πρωτοτικών, ενώ την ίδια ώρα ήταν κάποια άτομα συγκεντρωμένα από τον ευρύτερο χώρο των δεξιοθεσιών, έξω για να διαμαρτυρηθούν για τη συλλήψη αυτών των ατόμων. Ενώ να σου πω ότι μέσα από την έρευνα που έγινε, βρέθηκαν μεταξύ άλλων τράμι, ποντάρια, μία σιδερογροθιά, κάποιοι προτζέκτορες και κάποιοι υπολογιστές. Σε ευχαριστώ πολύ. Στον ανακριτή απολογείται ο υπάλληλος των φυλακών Αγίας Χανίων για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Μάνο Τριγώνιο, ο σοφρονιστικός υπάλληλος, έφτασε στα δικαστήρια έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ιωάννα, το πρωί πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων Χανίων ο 58χρονος, ο οποίος φέρεται να έβαζε στην φυλακή ναρκωτικές ουσίες και να προμήθευε δύο κρατούμενους, έναν Σύριο και έναν Πακιστανό. Μέσω των μαγειρίων γινόταν αυτή η προμήθεια των ναρκωτικών, τα οποία παραλάμβανε ο ένας από τους δύο κρατούμενους, προκειμένου να τα μοιράσει στις φυλακές. Ο ίδιος ο 58χρονος πέρασε λοιπόν το κατόφλι των δικαστηρίων μαζί με άλλον έναν ιδιώτη. Του ασκήθηκαν από τον εισαγγελέα οι κατηγορίες για το αδίκημα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών κατά εξακολούθηση, δωροληψία, δωροδοκία, αλλά και παράβαση καθήκοντος, ηθική αυτουργία σε προμήθεια κινητού τηλεφώνου, αλλά και παράνομη κατοχή όπλων εντός φυλακής. Να πούμε, Ιωάννα, ότι η υπόθεση αυτή διερευνάται τόσο από τις εσωτερικές υποθέσεις της ελληνικής αστυνομίας και των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Αναμένεται να δούμε ποια θα είναι η τύχη των δύο κατηγορουμένων. Μάνο Τριγώνη, σε ευχαριστώ. Περνάμε τώρα σε θέματα που αφορούν στην τσέπη μας. Κολοκυθάκια, μπρόκολα και σπανάκι έχουν γίνει δυσέβρετα αλλά και πανάκριβα όταν εντοπιστούν, καθώς έχει μειωθεί η παραγωγή τους λόγω λειψιδρίας και υψηλών θερμοκρασιών. Οι καταναλωτές πρέπει να ψάξουν πολύ ώστε να βρουν τα συγκεκριμένα λαχανικά, ενώ οι παραγωγοί λένε πως παρότι προσπαθούν να συγκρατήσουν την τιμή από το χωράφι, στο ράφι είναι τριπλάσια. Λίγα και πανάκριβα είναι πολλά λαχανικά στη λαϊκή αγορά, με τους καταναλωτές να αναγκάζονται να πληρώνουν χρυσάφι, τα κολοκυθάκια, τα μπρόκολα, το κουνουπίδι και το σπανάκι. Ακριβά είναι. Για την εποχή πολύ ακριβά. Λίγα είναι ακριβά, πολύ ακριβά. Κολοκυθάκια δεν είδα στους πάγκους. Σε ένα μπάκο είδα και εκείνα δεν ήταν ωραία. Πολύ έλλειψη. Ιωθήκανε όλα λόγω καιρού, λόγω ζέστης. Ιωθήκαν και δεν υπάρχουν κολοκύθια πουθενά. Μέσα στην αγορά χοντρικό σπουλείο 3,5 ευρώ τα κολοκύθια. Όπως λένε οι παραγωγοί κυπευτικών, η ανομβρία και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν μειώσει την παραγωγή. Τα λίγα προϊόντα που φτάνουν στο ράφι είναι ακριβά, ενώ και το κόστος παραγωγής παραμένει πολύ υψηλό. Καταστροφή, αγκούρια, κολοκύθια, μελιτζάρμου που δεν γίνονταν όλο το καλοκαίρι τα πράγματα. Λόγω του καιρού.
καταστροφή μεγάλη. Τα κολοκυθάκια ιώνονται λόγω υπερβολικής ζέστης. Γι' αυτό είναι σε μεγάλη έλλειψη. Δεν είναι ότι δεν παράγουμε κολοκύθια ή οτιδήποτε. Στους πάγκους των λαϊκών αγορών τα κολοκύθια πολλούνται προς 3 ευρώ, τα μπρόκολα και οι ντομάτες προς 2,5 ευρώ, ενώ το σπανάκι στα 2 ευρώ. Πρώτα ερχόμουν και ψώνιζα με 20 ευρώ, όλοι γέμιζα το καρότσι και τώρα δεν με φτάνει 40. Το ίδιο δράμα, 2 ευρώ η ντομάτα έχει. Ελλείψεις παρατηρούνται σε λαχανικά, όπως τα κολοκυθάκια και το μπρόκολο, και αυτό, όπως μας λένε οι παραγωγοί, οφείλεται στην παρατεταμένη ζέστη του καλοκαιριού και τη λειψιδρία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη μείωση της παραγωγής τους και την αύξηση της τιμής τους στο καλάθι του καταναλωτή. Τα κολοκύθια δεν υπάρχουν. Και αν έχει κάτι λίγα είναι χάλια. Όπως λένε οι παραγωγοί, αν συνεχιστεί η ανομβρία δεν αποκλείεται να επηρεαστούν οι καλλιέργειες και σε άλλα οπωροκυπευτικά, εντείνοντας το πρόβλημα των ελλείψεων και των ανατιμήσεων στην αγορά. Επίδομα θέρμανσης από 100 έως 1000 ευρώ αναμένεται να λάβουν φέτος οι δικαιούχοι. Ποια είναι τα κριτήρια, θα μας πει τώρα η Θεοδώρα Ζαγανάκου. Περίπου στα μέσα Νοεμβρίου, Ιωάννα, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης. Να βρούμε λοιπόν ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Οι δικαιούχοι θα παίρνουν επίδομα από 100 έως 1000 ευρώ, όπως είπες και εσύ, με το ανώτατο ποσό να προορίζεται για τους οικισμούς με αυξημένες ανάγκες. Να δούμε και τα εισοδηματικά κριτήρια. Για τους άγαμους είναι 16.000 ευρώ, ενώ για τους έγκαμους 24.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Την ίδια ώρα, Θεοδώρα, επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης απευθείας στην Αντλία ζητούν οι πρατηριούχοι. Ακριβώς με επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων προς τον Υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, ζητούν η επιδότηση να γίνεται απευθείας στην Αντλία, κάτι που είχε ζητηθεί και πέρυσι, παραθέτοντας μία σειρά από πλεονεκτήματα. Ενώ, όπως υποστηρίζουν, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος από το επίδομα θέρμανσης για τους οικονομικά αδύναμους. Μένει να δούμε, Ιωάννα, τι θα γίνει φέτος με αυτό το αίτημα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. 5 εβδομάδες περιθώριο για να κολλήσουν οι οδηγοί ταξί την ειδική σήμανση πληρωμών μέσω POS έδωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Εάν δεν το κάνουν, θα πρέπει να πληρώσουν 1.000 ευρώ πρόστιμο. Να θυμίσουμε πως οι οδηγοί αρνούνται να το τοποθετήσουν στο τζάμι της πίσω πόρτας, καθώς, όπως λένε, είναι πολύ μεγάλο και δεν θα έχουν καλή ορατότητα. Περιθώριο 5 εβδομάδων για να τοποθετήσουν οι οδηγοί ταξί το ειδικό αυτοκόλλητο πληρωμών μέσω POS. Έδωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Εάν δεν το κάνουν, θα είναι αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Όταν παίρνει κάποιος ταξί, ζητάμε να πάμε ασφαλείς στον προορισμό μας. Ένα κομμάτι και αυτό ασφάλειας είναι και αυτό το λεγόμενο αυτοκόλλητο. Όταν θέλει να τοποθετηθεί εδώ και θέλουμε όταν κάποια στιγμή να ελέγξουμε αν περνάει κάποιο, κάποιο μηχανάκι, γιατί συνήθως οι σφήνες γίνονται πολλές, να κατέβει ο επιβάτης μας με ασφάλεια. Το μέγεθος της κάρτας 25x12 αποτελεί αγκάθι, καθώς, όπως λένε οι ιδιοκτήτες ταξί, εμποδίζει την ορατότητα και για τον λόγο αυτό αρνούνται να τις παραλάβουν. Αυτή ήταν και η αιτία για την κόντρα που ξέσπασε στο στούντιο του Action 24 ανάμεσα σε ιδιοκτήτρια ταξί και του εκπρόσωπου τύπου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Και να, πούμε, και να πούμε και για την επιλεκτική επιλογή πελατών που κάνετε, που αν δεν είσαι τουρίστας το καλοκαίρι, δεν τον παίρνετε στο Σύνταγμα ή στην Ερμού. Κάνετε μεγάλο λάθος. Πώς κάνω μεγάλο λάθος, πελάτης είμαι. Πελάτης και καταναλωτής είμαι και εγώ. Δεν είστε μόνο εσείς. Και εγώ σε αυτή τη χώρα ζω, ξέρετε. Πάντως, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, οι οδηγοί οφείλουν να κολλήσουν το ειδικό σήμα στο όχημά τους εντός 3 εβδομάδων από την παραλαβή τους. Από τη στιγμή που θα παραλάβει η Πανελλήνια Ομοσπονδία ταξί από την ΑΔΕ το ειδικό σήμα, οφείλει εντός 5 εργάσιμων ημερών να γνωστοποιήσει στους οδηγούς για την παραλάβή τους. Ενώ σε περίπτωση άρνησης από την Ομοσπονδία να τα παραλάβει, τα πρωτοβάθμια σωματεία θα πρέπει να ενημερώσουν εντός 10 ημερών την ΑΔΕ. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Οι εκπρόσωποι των ταξί είχαν την υποχρέωση να παραλάβουν και στη συνέχεια να διανύμουν την ειδική σήμανση που ενημερώνει τους πελάτες για την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών και μέσω POS. Η άρνηση παραλαβής των σημάνσεων που δωρεάν παρήγε για τους επαγγελματίες ταξί η ΑΔΕ πρακτικά σημαίνει άρνηση εφαρμογής της νομοθεσίας. Οι οδηγοί ταξί από την πλευρά τους λένε ότι η ειδική σήμανση είναι πολύ μεγάλη και μπορεί να προκληθούν ατυχήματα. Όσοι ιδιοκτήτες θα ξερνηθούν να συμμορφωθούν με τη νέα νομοθεσία, τότε προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ. Η πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, μίλησε στο Action 24 και, όπως είπε, είχαμε φέτος το καλοκαίρι αύξηση στις αφίξεις αλλά και στις εισπράξεις κατά 5%. Ενώ προβλέπεται ένα φθινόπωρο πιο δυναμικό από πέρυσι, καθώς οι τουρίστες επιλέγουν τη χώρα μας και τους φθινοπορεινούς μήνες. Ας την ακούσουμε. Βλέπουμε καθαρά αύξηση στις αφίξεις. Βλέπουμε γενική αύξηση στις εισπράξεις.
Στον Ιούλιο μόνο βλέπουμε ίσως κάποιες λιγότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρυσι, αλλά στο γενικό σύνολο είναι ανεβασμένες ένα 5%. Αυτό είναι καλό, πάρα πολύ καλό θα λέγουμε. Από εκεί και πέρα προβλέπεται αυτή τη στιγμή, έχουμε αξιολογήσει δηλαδή την επόμενη περίοδο, προβλέπονται last minute κρατήσεις, τις τελευταίες στιγμές κρατήσεις που λέμε. Ναι. Ένα φθινόπωρο που πιστεύουμε ότι θα είναι ακόμη πιο δυναμικό από πέρυσι, δηλαδή όσον αφορά και στην επιμήκυση της τουριστικής περίοδου. Τροχαίο δυστύχημα με μετανάστες κατά τη διάρκεια καταδίωξης είχαμε το πρωί στο Διδημότυχο. Κατερίνα Καλεντερίδου, έχασε τη ζωή της μια γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι. Καλό μεσημέρι, Ιωάννα. Από τον Εύρο, μια γυναίκα λοιπόν ανασύρθηκε νεκρή από το όχημα που ανατράπηκε σήμερα το πρωί στην επαρχιακή οδό Διδημοτήχου Ευγενικού στο ύψος της Μάνης. Ενώ άλλα 5 άτομα, Ιωάννα, τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα 2 πολύ σοβαρά. Και λόγω της σοβαρότητας ακριβώς της κατάστασής τους, μεταφέρονται αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ μας, μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα παιδί. Όλοι οι επιβαίνοντες, Ιωάννα, στο όχημα ήταν παράτυποι μετανάστες, ενώ τώρα το περιστατικό επιβεβαιώνεται και από την αστυνομία, χωρίς όμως να διευκρινίζεται μέχρι και αυτή την ώρα ο ακριβής αριθμός, Ιωάννα, των ατόμων που επέβαιναν στο όχημα, ενώ μεγάλη ένταση να πούμε ότι υπήρξε και νωρίτερα στο νοσοκομείο του Διδημοτήχου για την αντιμετώπιση των τραυματιών, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Πάμε τώρα εκτός συνορών. Επίθεση στην πρωτεύουσα του Ισραήλ εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Στο Τελ Αβίβ είχαν σιρήνες συναγερμού, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά θέσεις της παραστρατιωτικής οργάνωσης στο Λίβανο. Ο Τούρκος πρόεδρος, με δήλωσή του από τη Νέα Υόρκη, παρομοίασε τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Τελ Αβίβ, καθώς η Χεζμπολάχ εκτόξευσε βαλιστικό πύραυλο με στόχο το αρχηγείο της Μοσάντ στην πρωτεύουσα του Ισραήλ. Πρόκειται για το πρώτο χτύπημα της Χεζμπολάχ στο Τελ Αβίβ από την αρχή του πολέμου στη Γάζα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως αναχέτησε τον πύραυλο, σημειώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν θύματα και ζημιές. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται το κύμα αεροπορικών επιδρομών στον Λίβανο, καθώς Ισραηλινά μαχητικά πραγματοποιούν από το πρωί της Τετάρτης επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στην Κοιλάδα Μπεκά. Η παραστατιωτική οργάνωση επιβεβαίωσε πως στη χθεσινή επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό σκοτώθηκε ο ανώτερος αξιωματικός του στρατιωτικού της βραχίωνα, Ιμπραήμ Κουμπάισι. Στις 500.000 έχει φτάσει ο αριθμός των πολιτών του Λιβάνου, οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε εσωτερικά εκτοπισμένους μετά την κλιμάκωση της Ισραηλινής εκστρατείας βομβαρδισμών εναντίον της Χεζμπολάχ. Με αγωνία παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα την πρωτόγνωρη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρότρινε τον Ιρανό νέο ομολογό του Μασούντ Πεζεσκιάν να υποστηρίξει γενική αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια συνάντησής του στη Νέα Υόρκη. Από το βήμα του ΟΗΕ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρομοίασε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Χίτλερ. Uluslararası toplumun Filistinli sivillere yönelik bir koruma mekanizması geliştirmesi zaruridir. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκαλείται εκτάκτως για να συζητήσει την κλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ-Χεζμπολάχ. 6 εβδομάδες έχουν απομείνει μέχρι τις προεδρικές εκλογές της Αμερικής και τα επιτελεία των υποψηφίων παίρνουν φωτιά. Κατερίνα Τζιωμάκη, νέα δημοσκόπηση του Reuters, δίνει προβάδισμα σχεδόν 6 μονάδων στην Κάμαλα Χάρις. Ακριβώς. Και συγκεκριμένα η δημοσκόπηση που διενεργήθηκε μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου δίνει στην Κάμαλα Χάρις προβάδισμα σχεδόν 6 μονάδων, όπως είπες και εσύ, Ιωάννα, με 46,1% και τον Ντόναλντ Τραμπ να συγκεντρώνει 40,48%. Μια διαφορά δηλαδή αρκετά μεγάλη, ίσως η μεγαλύτερη που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Μην ξεχνάμε ωστόσο, παρά την διαφορά σε εθνικό επίπεδο που σημειώνεται σε αυτή τη δημοσκόπηση, το αποτέλεσμα θα κριθεί από τις αμφίρομες πολιτείες, αμφίρομες
ΗΠΑ και εκεί η Καμαλά Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ δίνουν μάχη στήθος με στήθος. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερινά. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική ενημέρωση με τη Μαρία Μιχερίνα. Όλα τα νέα της ημέρας αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με την Εύη Φραγκάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.